Εορτάζει, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα η Εκκλησία του Χριστού τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, τον οποίο τιμά όλη η Οικουμένη, όχι μόνο εμείς σήμερα εδώ στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου της Ναυπάκτου, αλλά όλη η Εκκλησία, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, σε όλη την Οικουμένη, εορτάζει αυτόν τον μεγάλο μάρτυρα του Χριστού. Φυσικά το κέντρο της εορτής είναι η Θεσσαλονίκη, διότι εκεί έζησε ο Άγιος Δημήτριος και εκεί εμαρτύρεσε για την αγάπη του Χριστού. Αλλά και εδώ στην Ναύπακτο, όπως είπα προηγουμένως, τον πανηγυρίζουμε και τον εορτάζουμε. Και δεν είναι μικρότερη αυτή η πόλη της Ναυπάκτου. Φυσικά από πλευράς πληθυσμού είναι μικρότερη από τη Θεσσαλονίκη, από άλλες πόλεις. Αλλά είναι μεγαλώνυμος πόλης και έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Τουλάχιστον 3.000 ετών είναι αυτή η ιστορία της πόλεως. Και αν υπολογίσει κανείς ότι περίπου 2.500 χρόνια πριν τα τρία ήταν εδώ ένας συνοικισμός, μια κοινότητα, τότε μια πόλη και μια περιοχή που είναι 5.500 ετών, που έχει κόσμο, ανθρώπους, οι οποίοι βέβαια ήταν ειδωλολάτρες, αλλά στη συνέχεια όμως δέχθηκαν την πίστη του Χριστού, έγιναν χριστιανοί και αυτή η Μητρόπολης της Ναυπάκτου, όπως το ξέρετε πολύ καλά, είναι μεγαλώνυμος Μητρόπολης, η οποία επεκτηνόταν μέχρι τη σημερινή Αλβανία. Όλη αυτή η περιοχή ήταν αυτή η πόλης, ήταν αυτή η Ιερά Μητρόπολης με 10 έως και 13 επισκοπές. Πανηγυρίζουμε λοιπόν τον Άγιο Δημήτριο τον Μεγαλομάρτυρα και εμείς λαμπρότατα και σήμερα κατά τη διάρκεια του Εσπερινού και αύριο κατά τη διάρκεια του Όρθου και της Θείας Λειτουργίας αλλά και τις επόμενες ημέρες πανηγυρικότατα αυτόν τον μεγάλο μάρτυρα του Χριστού, ο οποίος είχε ένδοξη θέση και όμως αγάπησε πολύ τον Χριστό και εγκατέλειψε τα πάντα και αυτήν την ίδια τη ζωή του για, αγάπη, για την αγάπη του προς τον Χριστό. Ένα ιδιαίτερο γνώρισμα του Αγίου Δημητρίου που το βλέπουμε στα συναξάρια του, δηλαδή στα συναξάρια που παρουσιάζουν το βίο και τη ζωή του, την πολιτεία του, αλλά κυρίως το ένδοξο τέλος του, το ένδοξο μαρτύριό του, είναι και χαρακτηρίζεται ως διδάσκαλος των παιδιών. Και θεωρείται μάλιστα στη Θεσσαλονίκη ότι είναι ο πρώτος κατηχητής που συγκέντρωνε, παρά τη λαμπρότητα της εξουσίας την οποία είχε, συγκέντρωνε παιδιά και τους μιλούσε για τον Χριστό, για την αγάπη προς τον Χριστό. Μάλιστα, στον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης διασώζεται παλαιότατο ψηφιδωτό που παρουσιάζει τον Άγιο Δημήτριο να έχει υπό τη σκέπη του παιδιά. Και αυτό φαίνεται από το μαρτύριό του. Γιατί ξέρουμε ότι μαζί με τον Άγιο Δημήτριο εορτάζουμε αύριο τον Άγιο Νέστορα, εν πάση περιπτώσει είναι μαζί, εορτάζουμε τον Άγιο Νέστορα, ο οποίος ήταν μαθητής από ό,τι φαίνεται του Αγίου Δημητρίου. Και όταν τον έκλεισαν μέσα στη φυλακή, τον Άγιο Δημήτριο, και προκαλούσε ένας μεγάλος αθλητής, σωματώδης, ολιαίος, ειδωλολάτρης τους χριστιανούς, ότι αυτός έχει μεγαλύτερη δύναμη από όλους τους άλλους, τότε ο Νέστορα πήγε μέσα στη φυλακή και ζήτησε να τον σφραγίσει, να τον ευλογήσει θα λέγαμε σήμερα εμείς, τον εσφράγισε με το σημείο του Σταυρού ώστε να νικήσει τον Λιαίο και το είπε ο Άγιος Δημήτριος ότι όχι μόνο θα νικήσεις τον Λιαίο αλλά και θα μαρτυρήσεις. Κοιτάξτε διδασκαλία. Αυτό σημαίνει διδάσκαλος των ανθρώπων, να διδάσκει αυτήν τη μεγάλη αγάπη για τον Χριστό η οποία οδηγείται μέχρι και το μαρτύριο. Και ο Άγιος Νέστορ ακολούθησε αυτήν την θα λέγαμε την παράκριση και την προτροπή του Αγίου Δημητρίου και ενίκησε, όπως ξέραμε, ενίκησε τον Λιαίο και βεβαίως στη συνέχεια μετά τον σκότωσαν και βεβαίως ελόγχισαν και τον Άγιο Δημήτριο. Αλλά δεν είναι μόνο ο Άγιος Νέστορ από τους μαθητάς οι οποίοι μαρτύρησαν αυτόν τον καιρό και αυτή την εποχή που μαρτύρησε και ο Άγιος Δημήτριος. Άρα είναι και ο Άγιος Λούπος, μαθητής του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος ήταν υπηρέτης του από ό,τι λένε τα συναξάρια και ήταν δίπλα στο μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου.
και όταν ελόγχευσαν την πλευρά του, τότε πήρε το δαχτυλίδι του Αγίου Δημητρίου, το έβαλε μέσα, το ράντισε με το αίμα και πήγε σε όλη τη Θεσσαλονίκη και έκανε θαύματα, τα πρώτα θαύματα που έγιναν από τον Άγιο Δημήτριο, απόδειξη ότι ευαρέστησε στο Θεό. Και έκανε σημεία και τέρατα και θαύματα, με αποτέλεσμα να τον συλλάβουν, και βεβαίως και εκείνος μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Άρα ήταν διδάσκαλος χριστιανών ο Άγιος Δημήτριος και διδάσκαλος μαρτύρων. Διδάσκαλος χριστιανών που τους δίδαξε την πίστη και την αγάπη για τον Χριστό. Όχι μια πίστη θεωρητική, όχι μια πίστη στοχαστική, αλλά μια πίστη η οποία είναι έμπρακτη με αγάπη. Και ούτε μια αγάπη η οποία είναι συναισθηματική, αλλά μια αγάπη η οποία είναι κένωση, θυσία, προσφοράς, σταυρός, που οδηγείται μέχρι το μαρτύριο. Και αυτό στη γλώσσα της Αγίας Γραφής και θα έλεγα ακόμη και στη γλώσσα του Αποστόλου Παύλου ονομάζεται παρακαταθήκη. Παρακαταθήκη σημαίνει έχω ένα θησαυρό και τον δίνω κάπου για να τον διαφυλάξει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος το λέει και σε άλλες επιστολές του, αλλά ιδιαίτερα στην επιστολή, την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, τον οποίον είχε μαθητή του και ήταν επίσκοπος, του λέει «Ω Τιμόθεε, την παρακαταθήκη φύλαξον». Ποια είναι αυτή η παρακαταθήκη? Είναι όλη αυτή η πίστη στον Χριστό, όλη αυτή η διδασκαλία ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και έγινε άνθρωπος. Άρα έχουμε θεάνθρωπο, ο μοναδικός θεάνθρωπος, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το μόνον κενόν υπό τον ήλιον. Με την έννοια ότι από τότε που έγινε η δημιουργία, όλα είναι επαναλαμβανόμενα. Το μόνον κενόν υπό τον ήλιον που έγινε μετά τη δημιουργία είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός, η ένωση των δύο φύσεων, θείας και ανθρωπίνης στην υπόσταση του Λόγου, ασυγχύτως, ατρέπτος, αχωρίστος και αδιαιρέτος, όπως απεφάνθη η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος. Αυτό σημαίνει παρακαταθήκη, ότι είναι ο μόνος Θεάνθρωπος, είναι ο μόνος Θεός, ο Τριαδικός Θεός, και ο Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχουν άλλοι Θεοί πλην Αυτού. Αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη. Και φυσικά δεν παραμένει κανείς μόνος σε αυτή την θεωρητική διδασκαλία που είναι πίστη της Εκκλησίας μας, αλλά στη συνέχεια εφόσον είναι ο μόνος Θεός που μας έπλασε, μας δημιούργησε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσή Του, σημαίνει ότι πρέπει να Τον αγαπούμε και να τηρούμε τις εντολές Του. Γιατί οι εντολές, όπως λέγει ο Άγιος ο Μέγας Βασίλειος, οι εντολές του Χριστού είναι εντάλματα σωτηρίας, είναι εντολές για τη σωτηρία, και η μεγαλύτερη εντολή είναι η αγάπη, όπως είπα προηγουμένως. Η αγάπη μέχρι θυσία και σταυρό, και για τον Χριστό και για τους ανθρώπους. Οπότε λέγει ο Απόστολος Παύλος την παρακαταθήκην φύλαξον στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον και πάλι στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον του λέγει την καλήν παραθήκην. Τώρα το παρακαταθήκη το λέει παραθήκη, είναι το ίδιο περιεχόμενο και το ίδιο νόημα. Την παραθήκην φύλαξον δια Πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Εδώ μας δείχνει ακριβώς και πώς μπορούμε να φυλάξουμε αυτό το μεγάλο θησαυρό, ενώ στρακίνη σκεύεση, όπως λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος. Πώς μπορούμε να τον διατηρήσουμε, πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε αυτή την αγάπη μας προς τον Χριστό, η οποία οδηγείται και μέχρι τη θυσία, μέχρι το μαρτύριο. Δια Πνεύματος Αγίου, ο άνθρωπος από τη φύση του είναι εσωστρεφής, είναι φύλαυτος, που σημαίνει αγαπά το σώμα του. Αυτό σημαίνει φύλαυτος. Είναι η άλογος του σώματος φιλία. Από τη φύση του είναι ιδιωτελής. Έχει μια ιδιωτέλεια στην αγάπη του.
Αλλά μόνο δια του Αγίου Πνεύματος μπορεί να υπερβεί αυτήν τη φιλαυτία την οποία έχει και την ιδιοτέλεια. Δια Πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Δεν είναι ένα Άγιο Πνεύμα το οποίο είναι αφηρημένο που κατοικεί κάπου στους ουρανούς και δεν ξέρω που αλλού στο στερέωμα, αλλά το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας και γίνεται αυτό δια του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Χρίσματος, ενικεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και όταν ο άνθρωπος το επικαλείται και τηρεί τις εντολές του Χριστού, τότε λαμβάνει ενίσχυση και παρηγορία και κάνει αυτή την υπέρβαση της φιλαυτίας του και της ιδιοτέλειας και γίνεται μάρτης για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την παρακαταθήκη που είναι αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, αυτή την έχουν όλοι οι Άγιοι. Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, οι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Άγιοι Πατέρες, οι Όσοι, οι Ασκητές, έχουν αυτή την αποκάλυψη και την παραλαμβάνουν από το Θεό, την διατηρούν μέσα τους και την μεταδίδουν. Αυτό είναι διδασκαλία. Όταν μιλάμε για χριστιανική διδασκαλία, δεν εννοούμε για κάποιες θεωρητικές αλήθειες, εγκεφαλικές, αλλά όταν μιλάμε για διδασκαλία, εννοούμε αυτή την αποκαλυφθήσα πίστη στους Αγίους. Γι' αυτό και όλοι οι Άγιοι, όπως ο Άγιος Δημήτριος, είναι δέκτες, φύλακες και μεταδότες της παράδοσης. Είναι τα τρεις αυτές λέξεις που δείχνει τι σημαίνει κανείς Άγιος να είναι. Είναι δέκτης, δέχεται μέσα του, είναι φύλαξ, διαφυλάσσει αυτή την παράδοση δια του Αγίου Πνεύματος και στη συνέχεια τη μεταδίδει, και μεταδίδει κανείς όχι απλώς τις γνώσεις του, αλλά μεταδίδει αυτήν την ίδια την εμπειρία. Αυτό έκανε ο Άγιος Δημήτριος στους μαθητές του, στον Άγιο Νέστρο και στον Άγιο Λούπο, και αυτοί μετέδωσαν και οι άλλοι όλοι οι Άγιοι στους μαθητές του. Αυτή είναι η μαθητεία εν Χριστώ, αυτή είναι η διδασκαλία εν Χριστώ και η μαθητεία εν Χριστώ. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε μαθητές του Χριστού, μαθητές των Άγιων Αποστόλων. Μαθαίνουμε τον τρόπο της ζωής εν Χριστώ για να παραλάβουμε αυτή την παράδοση. Και με αυτόν το νόημα μιλάμε για υπακοή στην Εκκλησία και υπακοή στον Πνευματικό Πατέρα. Όχι απλώς για να καταστρέψουμε την ατομική μας ελευθερία, όχι απλώς για να πάψουμε να είμαστε άνθρωποι σκεπτόμενοι, αλλά για να παραλάβουμε την πείρα του παρελθόντος. Όποιος θέλει να μάθει μια γλώσσα, όποιος θέλει να μάθει την επιστήμη, όποιος θέλει να μάθει την τέχνη, θα πρέπει να καθίσει κοντά σε κάποιον διδάσκαλο, να τον ακούσει και να το παραλάβει. Και αυτό θέλει άσκηση, αυτό θέλει σπουδή, θέλει προσπάθεια πολύ μεγάλη για να παραλάβει κανείς τη γνώση του παρελθόντος και να τη μεταδώσει στη συνέχεια στους άλλους. Οπότε αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι οι Άγιοι. Αυτό βλέπουμε στον Άγιο Δημήτριο. Ήταν δέκτης, φύλαξ και μεταδότης αυτής της ζωντανής παράδοσης. Και οι Άγιοι, ο Νέστορ, ο Άγιος Νέστρο και ο Άγιος Λούπος, δέχτηκαν αυτή την παράδοση. Και εμείς που αγαπάμε τους Αγίους, πρωτίστως τον Χριστό, δεν υποτιμούμε τον Χριστό, γιατί οι Άγιοι είναι μέλη του σώματος του Χριστού, και εμείς που αγαπάμε τον Χριστό και αγαπάμε τους Αγίους και εκκλησιαζόμαστε και ερχόμαστε στην εορτή τους, αυτό πρέπει να έχουμε ως ορόσημο και ως εσωτερική επιθυμία, πώς και εμείς θα γίνουμε δέκτες, θα παραλάβουμε, θα γίνουμε φύλακες, θα φυλάσσουμε ζωντανά και θα μεταδίδουμε μεταδότες αυτής της ζωντανής εκκλησιαστικής παράδοσης. Αμήν.